Κοίταξε να δεις, μέχρι και ο δακτύλιος πάει διακοπές. Εμείς έχουμε δούμε, μείνει εδώ πέρα. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω πότε θα πάμε. Τελειώνει. Πότε γίνεται αυτό, Κώστα? Κώστα, από αύριο λέμε τέλος το δακτύλιο, του λέμε καλό καλοκαίρι, τον αποχαιρετούμε. Θα επιστρέψει αρχές Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο. Οπότε λοιπόν τα οχήματα μπορούν να κινούνται κανονικά εντός του δακτυλίου. Καθώς θυμίσουμε ότι από Δευτέρα ως Πέμπτη ισχύει ο δακτύλιος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και τις Παρασκευές από τις 7 μέχρι τις 3. Κανονικά λοιπόν θα μπορούν να κινούνται οι οδηγοί χωρίς μονά ζυγά, ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Και επειδή κάναμε αυτή την πάσα και μας έκανε την Παύλα και ο Παύλος Σαρόγλου, να δούμε λίγο την εικόνα από την πόλη, από τη λεωφόρο και Θεσίας που σίγουρα αρχίζει να θυμίζει καλοκαίρι. Υπάρχει μια ροή οχημάτων, κάποιοι παραμένουν εδώ. Κάποιοι ωστόσο έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους. Είναι και μια δύσκολη μέρα σήμερα λόγω του κάψωνα. Αρκετοί θα δουλέψουν με τηλεργασία, αρκετοί δεν θα κινηθούν πολύ στο κέντρο σήμερα είτε στους δρόμους της Αθήνας. Και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα που σίγουρα αρχίζει να θυμίζει σιγά σιγά καλοκαίρι, με μια ροή οχημάτων, χωρίς κίνηση, χωρίς μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Χθες είδαμε κάποια κίνηση. Αρκετοί ωστόσο καθημερινά είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Ελπίζουμε σιγά σιγά η πόλη να πάρει και αυτή την καλοκαιρινή της μορφή. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.